Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Το ποδήλατο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, ποιοτικό, ένα τρόπο διαφορετικό μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Όμως μας δίνει και τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να δούμε την αξία του δημοσίου χώρου. Πάνω σε ένα ποδήλατο μπορούμε να δούμε πόσο αξίζει να ζούμε σε μια πόλη με πράσινο, με ωραίο περιβάλλον, με ποδηλατόδρομους, με χώρο για τον πεζό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην πόλη της Λαμίας, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε χωροταξικά, να δώσουμε περισσότερο χώρο στους πεζούς και στο ποδήλατο. Και αυτό σε οποιαδήποτε παρέμβαση και να γίνεται, εφόσον το επιτρέπει το ανάγλυφο της πόλης μας, δίνουμε χώρο σε ποδηλατόδρομους και επεκτείνουμε τους ήδη υπάρχοντες. Αυτός είναι και ο στόχος για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή στην πόλη αυτή της Λαμίας. Να κάνουμε μια σύγχρονη πόλη και μια σύγχρονη πόλη απαιτεί όλοι να αγαπήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Και είμαστε εδώ σήμερα στο ανακαινισμένο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής να ευαισθητοποιήσουμε όλους μας και κυρίως τα μικρά παιδιά, γιατί από τη μικρή ηλικία πρέπει να ξεκινήσει αυτή η ευαισθητοποίηση πάνω στο ποδήλατο. Ευχαριστώ πολύ. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου σήμερα. Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα στην πρόσκληση του Δήμου για αυτή τη δράση. Το ποδήλατο είναι ένα μέσο που βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία και η ισορροπία είναι κάτι που έρχεται πέρα από τη φυσική μας κατάσταση και ως ισορροπία ζωής. Επομένως, οτιδήποτε βοηθάει στο να εξελιχθούν τα παιδιά μας, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και να συμμετέχουμε με χαρά σε αυτό και αυτό κάνουμε και σήμερα. Άλλωστε, η κυκλοφοριακή αγωγή είναι μέσα στα σχολεία, όπως και η περιβαλλοντολογική αγωγή, γιατί το ποδήλατο είναι ένας καλός τρόπος να αγαπάμε το περιβάλλον μας, την πόλη μας και να φροντίζουμε για αυτήν. Άρα ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους μαθητές, τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι ανταποκρίνονται με πολύ μεγάλη αγάπη και εύχομαι το ποδήλατο να γίνει ένα μέσο που θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή και θα φροντίζουν και οι ίδιοι την πόλη τους που την αγαπούν πολύ.